Έτσι σκεφτόμαι καθώς λέμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μου λες ότι όποιος είναι, στην ουσία νομίζω ότι όποιος είναι να πάρει το ρέθισμα και να τα νιώσει αυτά που λες, ας πούμε, π.χ., θα το κάνει. Έτσι. Μπορεί κάποιος να τα ακούσει και να μην. Άρα στην ουσία είναι. Σαν να μιλάμε για ένα. Σαν να μιλάμε για ένα παιχνίδι, δηλαδή, σαν να ορίζουμε λίγο τη ζωή με το πώς είναι τους κανόνες της, πώς είναι. Σαν να έχει κάποιους κανόνες. Μπράβο. Και να μην τους ξέρεις και λίγο λόγω τους μαθαίνεις, ναι, και να χαλαρώνεις αφού τους ξέρεις, μαλάκα που όπου. Και εγώ νόμιζα ότι πρέπει να κάνω χίλια πράγματα. Ναι. Και τελικά τι είναι, πω όπου, ναι ρε. Και εγώ νόμιζα ότι έκανα, αχ ναι ρε. Και να μαθαίνεις καλύτερα να διαβάζεις το χάρτη. Γιατί έχεις το χάρτη, έχεις αυτό που είσαι και έχεις αυτό που πας. Αλλά πρέπει να είσαι τα τρία. Και εσύ δεν ξέρεις τίποτα στην τάμη. Όταν έχεις χάρτη. Ούτε που είσαι, ούτε που πας. Καταλαβες. Και λίγο-λίγο αρχίζεις και δημιουργείς το χάρτη. Και τελικά φαντάζεσαι που θες να πας. Αλλά πρέπει να δεις που είσαι. Καταλαβες. Ναι. Και όταν εμείς κατακρίνουμε τον εαυτό μας, δεν τον αφήνουμε να δούμε που είμαστε. Οπομένως, αν δεν σου δείξει το τσιμίο ότι είσαι εδώ και εσύ νομίζεις ότι είσαι εδώ επειδή το κατακρίνεις, τι θα κάνεις. Θα νομίζεις εσύ ότι είσαι εδώ. Και σου λέει, μα δεν είσαι εδώ, είσαι εδώ. Κάνε δεξιά και εσύ θα φύγεις, πηγαίνεις αλλού. Κάνε αριστερά, θα πηγαίνεις αλλού. Αν κάποιος καταφέρει και αφομοιώσει και δει και καταλάβει όλους αυτούς τους κανόνες, όλους αυτούς τους, πώς να το πω, παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, το μηχανισμό, τη λειτουργία. Είναι λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα, δεν είναι πολλά. Ναι. Μετά. Γράφεις. Γράφω, αλλά δεν είναι σημαντικό. Ωραία, δε, όχι, σημαίνει, απλά να δεν τρίχνω. Βρε, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι, οκ, πες ότι τα καταλαβαίνει κάποιος αυτά όλα, ωραία. Εγώ έχω καταλάβει και, που, και για τον πόνο πώς να τον αντιμετωπίσω και τη χαρά πώς να αξιώνω και τι χρειάζομαι πώς να το. Να καταλάβω κάποια πράγματα, ωραία. Καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνω σημαίνει πράττω. Σημαίνει πράττω. Όχι επειδή το βάζω το διανοητικό. Πρέπει κάπως το διανοητικό, έτσι, να εισχωρήσεις και στα άλλα κέντρα σου και να γίνουν πράκτες. Ναι, μα ναι, αλλά πρακτικά ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα την συνέστηση πώς μπορεί κάτι να το μεταφράσει πρακτικά. Ναι, βέβαια, και είναι μεγάλο βήμα αυτό. Μα γι' αυτό σου λέω ότι. Γι' αυτό πολλές φορές οι πράξεις παρεξηγούνται. Γιατί δεν τις έχουν συνδέσει με τη θεωρία. Και πολλές φορές μπορεί να βρει έναν Άγιο να κάνει πράξεις και να τον κατακρίνουν και να τον σταυρώνουν, και άλλες φορές ένα εγκληματία να κάνει πράξεις και να του είναι μπράβο. Το λέω εγώ που καταλαβαίνω τον κόσμο το πώς με κοιτάει και πώς έχει συμπεριφερθεί. Πόσο πραγματικά δεν μπορούν να κρίνουν τις πράξεις μου. Δεν τις βλέπουν από το δικό τους κάθε φορά περιορισμένους ή περιορισμένη αντίληψη. Ναι. Αυτό όμως κάτι πρέπει να το μάθεις όταν βαθμίζεις. Γιατί ο άλλος σίγουρα, καταλαβαίνεις, θα σε κοιτάει τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό και τον αγαπάς. Γιατί αν μάθεις την αγάπη, δεν ανταντέξεις. Τα πληγώνεις, τι θα κάνεις. Έχω περάσει από πολλές πληγές από αυτό που δεν με καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνεις να σου πω. Όμως πρέπει, οφείλω να μπω στην αγάπη για το καλό μου, για οτιδήποτε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Καταλαβαίνεις. Άλλωστε θα πρέπει να είσαι στο βουνό μόνο σου και τέτοια. Δεν γίνεται. Ναι, αυτό. Ναι, ή θα αποξενωθείς λοιπόν, ή θα τους απαξιώσεις, ή θα μπεις στην αγάπη. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και διάλεξε να μπω στην αγάπη. Αυτό είναι ο δυσκολότερος βέβαια δρόμος. Ναι. Γιατί χρειάζεται να έχεις κάθαρση, χρειάζεται να έχεις αγνότητα, χρειάζεται να βάζεις παραπάνω αγάπη την ώρα που πρέπει. Και να δουλέψεις με τη φωτεινή ενέργεια εισαγωγικά, α πούμε το φως, όχι με το σκοτάδι. Ναι. Όπως γράψεις και στο βίντεο το άλλο, καταλαβαίνεις τι να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Ότι με το σκοτάδι απλά βάζεις παραπάνω εγωισμό, αλλά δεν ξεφεύγεις από το μάθημα. Είναι προσωρινή λύση κάθε φορά που βάζεις τη δύναμη, την αρνητική, ας το πούμε έτσι. Είναι προσωρινή, δηλαδή δεν φεύγει τελείως το πρόβλημα. Το βάζεις στην άκρια και μετά ξεκινάς, πάλι θα σου ξανάρθει. Αλλιώς δεν θα είχαμε σκοπό την αγάπη ξανά. Θα είμαστε για πάντα στον εγωισμό. Αλλά σκοπός είναι, φύγαμε από την αγάπη, δουλεύουμε τον εγωισμό, ξαναγυρνάμε στην αγάπη. Αυτό είναι το πνεύμα. Και από το πνεύμα ερχόμαστε, σαρκωνόμαστε, φύγαμε από την αγάπη. Ερχόμαστε εδώ πέρα, ξαναγυρνάμε στην αγάπη. Φύγαμε την ΕΔΕΜ. Μας διώχνει ο Θεός, βγάλουμε τον εγωισμό, ή φύγαμε μόνοι μας, φύγει ο άσωτος Υιός. Ξαναγύρισε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, γιατί αφού είναι κύκλος. Δεν γίνεται αφού το πνεύμα, να ερχόμαστε εδώ πέρα και να ξαναγυρνάμε στο πνεύμα για κάτι άλλο, να είναι τα μαθήματα. Πάντα τα μαθήματα ξανά στην αγάπη. Αυτό λέω, κάθε ερωτάς, κάθε μαγνητισμός έχει σκοπό την αγάπη. Κάνεις σχέση, έχει σκοπό την αγάπη. Μαθαίνεις κάτι, έχει σκοπό την αγάπη. Την ένωση. Αφού από την ένωση φύγαμε όλοι. Είμαστε στο διαχωρισμό, ξαναγράμμα στην ένωση. Αυτός που δεν έχει μάθει καλά το διαχωρισμό, λοιπόν, είναι λάτρης του διαχωρισμού. Γιατί σου λέει, μαλάκα, να μ' αρέσει να είμαι έτσι, διαφορετικός, ξένος, να μην έχω ένωση με τίποτα. Να νιώθω ατομικότητα, να έχω δύναμη, να είμαι εγώ και να είσαι εσύ και όλα αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, σου πει, ποτέ δεν μου έφυγε από το πνεύμα. Ένα κομμάτι μας μόνο ζει το διαχωρισμό. Όλο το άλλο μας ένωσε. Γι' αυτό και δεν κατακρίνουμε το διαχωρισμό. Και το χαιρόμαστε. Καταλαβαίνεις.
Έχει, αυτό τη χάρη. Είναι, δεν πάμε να ακυρώσουμε τώρα τη φυσική πραγματικότητα μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να είμαστε το πνεύμα. Στο πνεύμα είμαστε ήδη. Καταλαβαίνεις. Γιατί ο κόσμος έχει παρεξηγήσει, τα πολεμάει. Το μυαλό του έχει φτιάξει κατηγορίες. Γιατί έτσι κάθε φορά κάνει ανάλογος του περιορισμού του διανοητικού του. Φτιάχνει κουτάκια για να μπορεί να τα συγκρίνει, να τα βάζει μαζί, να χρησιμοποιήσει τα Playmobil, ξέρεις, τα Lego, πώς λέγονται. Ναι, ναι. Όσο μεγαλύτερη αντίληψη όμως, τα κουτάκια γίνονται μεγάλα και χωράνε παραπάνω πάνω. Θα δώσω καρέκλες. Σε μια καρέκλα, άμα χωράς μόνο εσύ, οι άλλοι καθόνται απ' έξω. Όταν εσύ δημιουργείς ένα καναπέ, χωράνε και άλλοι αυτοί σου. Καταλαβαίνεις, και όταν εσύ είσαι ξαπλώστρο, ξέρω, χωράνε πολλοί αυτοί σου. Πρέπει να δημιουργούμε θέσεις. Συγχωρούμε δηλαδή. Θέσεις να κάθονται όλοι αυτοί μας. Κατάλαβες, κίτρινος, κόκκινος, μαύρος, μπλε. Γιατί τα έχουμε κιόλα. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε θέσεις για τους εαυτούς μας κατ' ουσίαν. Γιατί όταν είναι, κάνουμε θέσεις και πάμε να βάλουμε έναν άλλον εαυτό στον διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός, πάντα λέγεται διαχωρισμός, γιατί ακριβώς οι θέσεις που παίρνει είναι πολεμικές. Γι' αυτό και είναι διαχωρισμός. Γιατί ο ένας διαφέρει από τον άλλον. Όταν εμείς δημιουργούμε θέσεις, είναι ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση μέσα μας, όπου τον άλλον δεν το βλέπουμε διαχωριστικά. Και γι' αυτό χωράμε. Γιατί πιάνουμε την ουσία. Αν εγώ βλέπω σε ένα σαν ηλεκτρόνια και έχω ηλεκτρόνια, έχει διαφορά το ηλεκτρόνιο από τα δικά μου με τα δικά σου? Όχι. Είδες. Αν όμως σε βλέπω έτσι όπως είσαι τώρα και έτσι όπως είμαι τώρα, η μορφή η μία που δημιουργούν τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια και όλα αυτά, και η μορφή η άλλη που είμαι εγώ και η σύνδεση που έχουν φτιάξει, μπορούν να έρχονται και να κάνουν χημία, ιστορίες, αυτά, ιστορίες, τα συναισθηματικά, τα ρητικά, όλα. Έτσι δεν πάει. Ναι. Είδες. Επομένως, αν θες τον άλλο να τον αγαπήσει και να νιώσει την ένωση, πρέπει να το κοιτάξει το φως μέσα του. Το φως, αυτό το άσπρο φως που έχουμε όλοι. Καταλαβαίνεις, γιατί όταν βγάζουμε χρώματα, στην άβρα μας δηλαδή, στα συναισθήματά μας, στη διαφορετικότητα, στην προσωπικότητα, και εσύ βγάζεις κόκκινο, εγώ άλλο μπλε, σου λέει φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Εσύ μπλε, εγώ κόκκινο. Όταν είναι άσπρο, άσπρο όμως, ενσωματώνεται. Καταλαβαίνεις. Οπότε αν θες τον άλλο να τον αγαπήσεις, ό,τι και να κάνει βαθιά, πρέπει να δεις το λευκό φως μέσα του. Δηλαδή αυτό λέμε, την ψυχή του. Έτσι, θα βλέπεις ότι όλα έχουν ένα λευκό φως. Γιατί όλα από το φως έρχονται. Το δέντρο, εγώ, ο σκύλος, η ένωση, η πέτρα. Και ότι όλα είναι ψυχές στην πραγματικότητα με διαφορετικές εκφράσεις πάνω στη ζωή. Και μόλις το καταλάβεις αυτό που όλοι σαν φως είμαστε ένα, τότε αρχίζεις και με το διαχωρισμό και δουλεύεις μια κατάσταση σεβασμού. Και έτσι δεν θα υπερβάλλεις να βιάζεις παραπάνω από ό,τι πρέπει η ίδια διάσταση, γιατί είναι βίαιη αυτή η διάσταση που ζούμε. Καταλαβαίνεις. Με λίγα λόγια θα έχεις αλλάξει διάσταση χωρίς να το έχεις καταλάβει. Και θα είσαι μια άλλη διάσταση. Γιατί κάθε διάσταση έχει τα δικά του παιχνίδια. Δηλαδή, πηγαίνεις από εδώ στην Αλβανία. Αν δεν ήταν τα σύνορα, θα το καταλάβαινες. Όχι. Άμπρα, αυτά τα σύνορα τα φέρνει το διανοητικό μας. Και λες τις διαστάσεις. Του δία οι στάσεις. Οι στάσεις του διανοητικού μας. Βλέπεις. Οπότε πας στην Αλβανία, προχωράς, καταλαβαίνεις την Αλβανία. Όχι, πρέπει να είσαι στα σύνορα. Αλλού θα προχωρήσει, θα προχωρήσει, κάτι πρέπει να δει. Για να πει ρε φίλε, όταν μιλάνε αλβανικά, έτσι δεν είναι. Εδώ τι γίνεται, ένα άλλο πολιτισμό, κάτι. Έτσι λοιπόν και οι διαστάσεις. Προχωράς, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει καταλάβει. Και μόλις βλέπει ξαφνικά τα αποτελέσματα, άλλο πολιτισμό, άλλη συμπεριφορά. Λες, wow, τι έχει γίνει, και απλά έχει αλλάξει πιο πριν, δεν το ξέρει. Γιατί δεν έχει φτιάξει τα σύνορα. Βλέπει. Γι' αυτό σου λέω συνεχόμενα αλλάζεις. Αλλά επειδή δεν έχεις φτιάξει σύνορα, δεν το καταλαβαίνεις. Και λες τώρα, εμένα μου φαίνεται το ίδιο. Και μετά μόλις αρχίσεις και βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα και λες, κάτι διαφορετικά γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Και άμα δεν το σου καταλάβει κιόλας, παθαίνεις και ένα μήνυμα. Αν δεν το καταλάβει, ήταν στο Βόρειο Πόλο που έχει χιόνια. Παθαίνεις και λίγο να. Αν δεν το καταλάβει, φτάνει στο Βόρειο Πόλο, έχει φτάσει πάνω. Ανεβαίνει βόρεια, φτάνει στο Βόρειο Πόλο. Κρύο, κλείσμα. Λέγα κάτι πρέπει να έχει αλλάξει. Ναι ή όχι, αφού δεν βλέπω το πράσινο. Βλέπω μόνο θάλασσα, βλέπω πολικότητα. Δεν γίνεται, κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή, αυτό που είναι στη λεπτομέρεια βλέπει κάθε αλλαγή, έστω και στο ένα μέτρο. Αυτό που δεν ζει στη λεπτομέρεια θα φτάσει στο Βόρειο Πόλο να καταλάβει. Ρε, μήπω έδωσαν κάπου διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι θα παγώνει κιόλα στο Βόρειο Πόλο, γιατί δεν έχει πάρει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Μα γι' αυτό το καταλάβει. Αυτό που είπε τώρα είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει για αυτόν που δεν καταλαβαίνει την αλλαγή να πάρει τα μέτρα του. Του γίνεται τόσο έντονα τα προβλήματα, τόσο έντονα η μη αρμονία με το περιβάλλον του, που σου λέει ρε, εσύ, έχω αλλάξει και δεν το ξέρω. Ωραία.